Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της 5ης κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, όταν εργαζόμενοι και εργαζόμενες από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, καταθέτοντας ψήφισμα, ενώ εξέφρασαν και τα παράπονά τους σχετικά με την υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Όλοι οι εργαζόμενοι εμείς στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Καβάλας και όλης της χώρας διαμαρτυρόμαστε για την ψήφιση αυτού του νόμου. Είμαστε κάθετα ενάντια σε αυτόν τον νόμο και αυτό το στηρίζουμε στο έργο το οποίο χρόνια ολόκληρα έχουμε προσφέρει στην κοινωνία της Καβάλας επάξια. Ήρθανε για να καταθέσουν το ψήφισμά τους, το ψήφισμα το οποίο ενσωματώνει στην ουσία την αντίρρησή τους και την αντίδρασή τους σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε μεν για την διετή υποχρεωτική φοίτηση στην προσχολική ηλικία, στην προσχολική εκπαίδευση τη δίχρονη. Η διαδικασία ως προς την ένταξη και εγγραφή των ηπίων θα συνεχιστεί κανονικά. Δυστυχώς τη Δευτέρα το απόγευμα μάθαμε ότι είμαστε μέσα στους 184 πιλωτικούς δήμους οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της διετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εμείς ουδέποτε συμφωνήσαμε σε αυτό, ουδέποτε έγινε κάποια επιτροπή. Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πιο συγκεκριμένα κατά την ομιλία του επικεφαλής στην παράταξη πολιτών Άρη Βέρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα ότι πάνε να κλείσουν κάποιοι τις δομές τους παιδικούς σταθμούς στους Δήμους. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά. Κύριε Τουρκίνη, παρακαλώ πολύ. Βρίσκεται με το Μητσοτάκη. Κύριε Τουρκίνη, βρίσκεται με το Μητσοτάκη. Καθίστε κάτω, είστε το Μητσοτάκη εκπρόσωπος. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Είστε εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, καθίστε κάτω. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Βέρο. Είναι αδιανόητα αυτά που ακούω. Ποιο είναι το ωράριο που ισχύει εδώ και χρόνια στα ολοήμερα δημόσια νηπιαγωγεία? Είναι 8 παρατέταρτο με 4. Είναι 8 παρατέταρτο. Παρακαλώ πολύ. Στη συνέχεια, κατατέθηκε το ψήφισμα σε όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως διαφώνησαν οι παρατάξεις στην παράταξη πολιτών και λαϊκή συσπήρωση. Εδώ και 1,5 μήνα υπήρξαν αλλεπάλληλες επαφές με την πρωτοβάθμια του διοίκηση, του κύριο Μπαντίκο, που απασχολούσε το θέμα μετά την ψήφιση του νόμου. Δεν γνωρίζανε πόσα παιδιά θα πάνε στα νηπιαγωγεία και γι' αυτό σχεδόν κάθε εβδομάδα ο κύριος Μπαντίκος ερχόταν. Πράγματι το νομικό κομμάτι θεωρούμε και εμείς ως παράταξη ότι δεν πατάει καλά. Μπορεί να συγκροτήθηκαν οι στροπές, θεωρούμε ότι δεν συνήλθαν, δεν υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν και νομικά κενά. Πράγματι οι γονείς, θα το πω απλά, νιώθουν μια ασφάλεια με τα παιδιά και είναι αυτό συγχαρητήρια και έπαινος για όλους σας. Πράγματι όμως είναι και μια τεράστια προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων διαχρονικά. Άρα σημαίνει ότι οτιδήποτε αναζητηθεί, ζητηθεί ή μπροστά σε αυτή την αγωνία ή στους κινδύνους, πρέπει εμείς και οφείλουμε και έχουμε την υποχρέωση να είμαστε μαζί, γιατί είναι οι οικογένειές μας. Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει 300 οικογένειες σε απόγνωση. Δεν θα ξέρουν πού να βρίσκουν τα παιδιά τους. Και οι κουλτουριάδες της αριστεράς ας αφήσουν τον λαό να διαλέγει. Αναγνωρίζουμε την ανησυχία των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας για την εργασιακή και το εργασιακό τους μέλλον, που φαίνεται να είναι δυσίωνο.